Τη φωνή σου ήκουσα, περιπατούντος εν το παραδείσο, και φοβήθη, ότι γυμνός ημί και κρύβει. Και απαντάει ο Αδάμ. Άκουσα τη φωνή σου να περιπατήσεις τον παράδεισον και φοβήθηκα, γιατί είμαι γυμνός και κρύφτηκα. Όλα τα σημεία τα έχουμε αναλύσει αυτού του στίχου σε προηγούμενων στίχων, σε περασμένο μάθημα. Μόνο ένα σημείο, μόνο μία λέξη δεν αναλύσαμε. Εκείνο το εφοβήθην. Βλέπετε, η ενοχή αμέσως γεννάει το φόβο. Ο ένοχος αμέσως φοβείται. Αλλά η ενοχή προϋποθέτει ένοχον έναντι κάποιου. Έχω ενοχή, είμαι ένοχος, έναντι τίνος. Πάντοτε όταν λέμε είμαι ένοχος, απέναντι σε ποιον, πρέπει να υπάρχει κάποιος. Αυτός ο κάποιος είναι ο Θεός. Προσέξτε όμως, κάθε άνθρωπος φοβείται. Έκτοτε, μετά από την πτώση του Αδάμ, ο κάθε άνθρωπος φοβείται. Είναι πια αυτό μία ψυχολογική και μία ηθική απόδειξη ότι υπάρχει Θεός κριτής, Θεός προσβληθής. Διότι όταν εγώ φοβούμαι, σημαίνει έναντι κάποιου είμαι ένοχος. Είτε αυτή η ενοχή είναι στην συνείδησή μου, είτε είναι στο υποσυνείδητό μου. Προσδίμα. Αν για μια στιγμή, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αισθάνεσαι ότι μπορεί να σε κυνηγάει η αστυνομία, είσαι στο σπίτι σου, ο πιο μικρός θόρυβος, ένας χτύπος στην πόρτα, δεν θα σε βάλει αμέσως σε ένα μεγάλο φόβο ότι να, ήρθα να με πιάσω. Ήρθα να με πιάσω. Πού είναι αυτή η ενοχή έναντι τίνος, έναντι κάποιου που έχεις εσύ κάτι παραβεί. Ώστε αυτό δείχνει ότι αφού όλοι οι άνθρωποι έχουμε το φόβο μέσα μας, αυτός ο φόβος αποτείνεται στο Θεό. Αυτός ο φόβος κάποτε μπορεί να προέρχεται από άλλους ανθρώπους. Μπορεί να προέρχεται από τα ζώα. Φοβάμαι ένα σκυλί. Φοβάμαι τα θηρία σε ένα δάσος. Μπορεί ακόμη να προέρχεται από την νεκρά φύση. Δηλαδή από ένα σεισμό. Από μια πλημμύρα. Από ένα κεραυνό. Γιατί φοβάμαι όμως. Στην πραγματικότητα, στο βάθος, φοβάμαι τον Θεό. Έτσι, ο φόβος έγινε μετά την πτώση του Αδάμ συμφιλής με τον άνθρωπο. Μπήκε στο κύτταρό του μέσα. Θυμάμαι κάποτε, ήμασταν πολλοί ιερείς στην Αθήνα σε μια αίθουσα, κάναμε ένα θέμα. Και έγινε μια πολύ φοβερή έκρηξη. Και φυσικά όλοι τρομάξαν, πεταχτήκανε. Όπως και τώρα, αν ο Μιγέριτος γίνει μια έκρηξη, ποιος δεν θα φοβηθεί, ε? Και ο Μιλών σταμάτησε, γενικώς και αυτός, και λέγει, είδατε, πατέρες, είμαστε όλοι ένοχοι. Έχουμε όλοι μας, μέσα μας, όλοι μέσα μας έχουμε το αίσθημα της ενοχής. Όλοι τρομάζουν. Αυτό είναι αλήθεια. Γιατί μπήκε ο φόβος μέσα στο κύτταρό μας. Έγινε ένα με τη φύση μας. Ο άνθρωπος δεν έγινε για να φοβείται. Ο φόβος είναι μεταπτωτικό φαινόμενο. Συνεπώς, έτσι βλέπουμε ότι ο φόβος στην πραγματικότητα έχει μία μεταφυσική διάσταση. Γι' αυτό ο άνθρωπος τρομάζει όχι μόνο κάτι που συμβαίνει μέσα στη φύση, αλλά τρομάζει και για κάτι που είναι υπερφυσικό. Τώρα όπως είμαστε, και χωρίς να θέλω να σας υποβάλω, αλλά αυτό θα απεδείκνυε τον όσο σας λέγω. Αν πάτε σπίτι σας και μείνετε στο δωμάτιό σας μόνοι σας, και για μια στιγμή εμφανιστεί ο διάβολος μπροστά σας, τι θα έκανατε? Εμφανίζεται ένας άγγελος μπροστά σας, τι θα έκανατε? Ό,τι και να εμφανιστεί, κάτι που είναι ξένο στη φυσική διάσταση, αυτό μας τρομάζει. Γιατί? Γιατί ερχόμαστε σε μία μεταφυσική, θα λέγαμε, επαφή. Ο Αδάμ όμως εφοβείται όταν ήρθε το Θεό να το συναντήσει? Όχι. Τώρα φοβάται. Πότε? Όταν είναι ένοχος απέναντι στο Θεό. Πριν είναι ένοχος, δεν εφοβείται. Ήρθε το με τόση νοικιότητα ο Θεός, με τόση φυσικότητα ο Θεός, όπως ακριβώς ένας άνθρωπος κάνει επίσκεψη στο φίλο του. Τόσο απλά. Αλλά, εν τούτοις, θα λέγατε,
όπως ο θάνατος. Θα το δούμε πιο κάτω αυτό σε ένα πολύ κατοπινό θέμα μας. Είναι ταυτόχρονα και τιμωρία και ευεργεσία. Γιατί τιμωρία? Ο Θεός είπε, εν ημέρα φάγεστε, θανάτω αποθανείστε. Την ημέρα που θα φάτε, θα πεθάνετε. Συνεπώς θα τιμωρηθείτε. Τι θα πει θα πεθάνετε? Θα πει, εγώ έκανα δύο στοιχεία στην ύπαρξή σας, σώμα και ψυχή. Αυτά τα στοιχεία θα χωρίσουν. Το ένα θα διαλυθεί, το άλλο δεν θα διαλυθεί. Αυτό βεβαίως είναι μια τιμωρία. Ταυτοχρόνως όμως ο θάνατος είναι και μια ευεργεσία. Δεν σας λέγω γιατί. Θα το πούμε όταν θα φτάσουμε στο οικείο σημείο. Έτσι και εδώ, παιδιά, ο φόβος, ενώ είναι ένα μεταπτωτικό φαινόμενο και συνεπώς ένα κακό στοιχείο, ταυτοχρόνως είναι και ένα αγαθόν στοιχείο. Ένα ευεργετικό στοιχείο ο φόβος. Είναι πολύ ευεργετικό στοιχείο ο φόβος. Για να το δούμε αυτό. Βλέπουμε τον φόβο οπωσδήποτε να απομακρύνει από τον Θεό. Ο Αδάμ κρύφτηκε γιατί φοβήθηκε. Αλλά ταυτοχρόνως ο φόβος συντηρεί τον άνθρωπο να είναι πλάι στο Θεό. Όταν φοβούμαι, πού καταφεύγω? Καταφεύγω στο Θεό. Ο φόβος λοιπόν γίνεται κάτι, ένα στοιχείο που με απομακρύνει από το Θεό και ταυτόχρονα με ελκύει προς το Θεό, με τραβάει προς το Θεό. Εάν ο φόβος δεν είχε αυτή την ιδιότητα να ελκύει, δηλαδή να προστατεύει τον άνθρωπο και τελικά ο άνθρωπος να καταφεύγει στο Θεό επειδή φοβάται, αλλιώτικα ο άνθρωπος θα έπεφτε σε μυρίους κρυμνούς. Είναι ο περίφημος φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού. Για μια στιγμή θα λέγαμε, γιατί κρύφτηκε ο Αδάμ? Απέκτησε φόβο του Θεού. Τον είχε πρώτα, θα σου είπα όχι. Ναι, αλλά αυτός ο φόβος τώρα του Θεού είναι κάτι κακό, και κακό και καλό. Κακό γιατί δείχνει ότι είναι πεσμένος ο άνθρωπος. Καλό γιατί δείχνει ότι ο άνθρωπος, επειδή φοβείται τον Θεό, πλησιάζει τον Θεό. Μάλιστα, όσο λιγότερο αμαρτάνει ο άνθρωπος, τόσο περισσότερο και δεν φοβείται και φοβείται. Και τα δυο μεγαλώνουν. Και δεν φοβείται τον Θεό, γιατί λέει είναι ο πατέρας μου ο Θεός. Και ταυτόχρονα αυξάνει ο φόβος του Θεού. Αυξάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Τον φόβο αυτόν, μη σας κάνει εντύπωση, τον γεννά και τον διατηρεί το Άγιον Πνεύμα. Είναι εκείνο που σας είπα στην αρχή όταν σας ευχήθηκα για την καινούργια χρονιά. Είναι ένα ιδιόμελο του μεγάλου αγιασμού των Θεοφανίων. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, βοά λέγουσα. Φωνή Κυρίου λέγει στα νερά, φωνάζει και λέγει. Δεύτε, λάβετε, πάντε, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα φόβου Θεού του επιφανέντος Χριστού. Ελάτε, λέγει, να πάρετε πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως και πνεύμα φόβου Θεού. Το πνεύμα το Άγιον, το οποίο εμπνέει τον φόβον του Θεού. Εκείνο τον φόβον που μας δίνει σαν δώρο το πνεύμα το Άγιον, που το πνεύμα το Άγιον έρχεται να μας δώσει και θα μας δώσει, επειδή επεφάνει ο Χριστός, επειδή παρουσιάστηκε ο Χριστός. Αυτός ο φόβος είναι γονιμοποιός. Λέγει ο Ισαΐας στην οδή του, «Δια τον φόβον σου, Κύριε, εγγαστρή ελάβομεν και οδυνήσαμεν και ετέκομεν πνεύμα σωτηρίας». Για τον φόβο σου, λέει, Κύριε, εγκυμονήσαμε, δηλαδή μπήκε ο φόβος σου μέσα στα σπλάκνα μας. Όπως ακριβώς μπαίνει, θα λέγαμε, το έμβριο, υπάρχει το έμβριο στα σπλάκνα της μάνας του. Έτσι λοιπόν εκτιοφορήσαμε τον φόβο σου και γεννήσαμε πνεύμα σωτηρίας. Δεν θα μπορέσεις ποτέ, παιδί μου, να αποκτήσεις πνεύμα σωτηρίας αν δεν κυοφορήσεις στα σπλάκνα σου το φόβο του Θεού. Θυμηθείτε τον ληστή, τον ένα ληστή από τους δύο στο σταυρό,
τι συνέβη ανάμεσά τους όταν άνοιξαν διάλογο οι διολιστές. Ευλασφήμει ο ένας. Ο άλλος του λέγει, δεν τη βλασφημάς. Ουδε φοβήσει τον Θεόν. Δε φοβάσαι, λέει, εσύ τον Θεόν. Με την ίδια αιτία είμαστε στον Σταυρόν εμείς με τούτον τον αθώον. Τι τον βλασφημάς. Είδατε τη φράση. Ουδε εσύ, ουδε φοβήσει τον Θεόν. Δε φοβάσαι τον Θεό. Και αυτός ο φόβος, κοιτάξτε πως γέρισε τη σωτηρία. Στρέφεται προς τον Χριστό. Ποιος, αυτός που είπε. Και φοβήτω. Τι είπε. Μνήστη τι μου Κύριε όταν έρθει και τη βασιλεία σου. Γιατί το είπε αυτό. Γιατί μέσα του εγεννήθη ο φόβος του Θεού. Σαν ληστής είχε το φόβο του Θεού. Δεν τον είχε. Αυτό το θαύμα. Εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε ο φόβος του Θεού. Ποιος γέννησε το φόβο του Θεού μέσα στην καρδιά του ληστού. Το πνεύμα το Άγιον. Και σώθηκε ο ληστής. Έτσι θα λέγαμε ότι ο άλλος ληστής έμεινε αθεόφοβος. Χωρίς φόβο Θεού. Είναι αυτό που το λέμε και υβριστικά σε κάποιον άνθρωπο. Είσαι αθεόφοβος. Δηλαδή δεν έχεις μέσα σου το φόβο του Θεού. Ακόμη ο φόβος του Θεού, παιδιά, διατηρεί τα κεκτημένα. Εκείνα τα οποία έχουμε αποκτήσει. Τι είναι τα κεκτημένα. Η αρετή. Η σοφία. Ό,τι έχουμε μέσα μας. Τι πράγματα διατηρεί αυτά. Ο φόβος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος. Με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία. Με φόβο και με τρόμο να κατεργάζεστε τη δική σας τη σωτηρία. Αν το θέλετε, είναι ο φόβος των Αγίων. Οι Άγιοι έχουν έναν μεγάλο φόβο. Ποιον φόβο. Μη πέσουν, μη χάσουν το Θεό. Μη χάσουν την αρετή. Μη χάσουν τα κεκτημένα. Αν μου πείτε εκείνο το χωρίο που λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννη ότι η τελή αγάπη έξω βάλει τον φόβον, αυτό παιδιά αναφέρεται εις τον ένοχον φόβον και όχι εις τον γονιμοποιών φόβον. Δεν ήταν ο Απόστολος Παύλος παρακαλώ σε ύψιστον βαθμόν εκείνος που είχε την τελή αγάπη η οποία βάλει έξω τον φόβον, όπως αυτός ο Απόστολος λέγει με τα φόβου και τρόμου κατεργαζόμενη την ημών σωτηρία, που σημαίνει ότι η τελή αγάπη έξω βάλει, βγάζει έξω δηλαδή, των ένοχων φόβων. Των φόβων που γεννιέται από την ενοχή και όχι αυτών των γονιμοποιών φόβων. Τέλος παιδιά, ο φόβος του Θεού οδηγεί σε αυτή τη σοφία του Θεού, που είναι ο ενάρετος βίος. Από τις παροιμίες διαβάζουμε ένα ακόμα 7. Αρχή σοφίας, φόβος Θεού. Η αρχή λέγει της σοφίας είναι ο φόβος του Θεού. Η αρχή δηλαδή του εναρέτου βίου είναι, σοφία θα πει ενάρετος βίος, είναι ο φόβος του Θεού. Θες να ξεκινήσεις να κτίζεις το οικοδόμημα της αρετής σου, βάλε το φόβο του Θεού. Θέλεις να πάρεις, να επιτύχεις στο τέλος της χρονιάς, της σχολικής χρονιάς και μάλιστα αν θέλεις με πολύ καλό βαθμό, βάλε το φόβο των εξετάσεων. Βάλε το φόβο από το Σεπτέμβριο και πεις τι θα κάνω τον Ιούνιο, τι θα κάνω, πώς θα γράψω. Ο φόβος θα σε βάλει να καθίσει να διαβάζει. Βλέπετε λοιπόν τι είναι αυτός ο φόβος, ο γονιμοποιός φόβος, ο σπουδαίος αυτός φόβος. Και επειδή παιδιά η σοφία στην Παλαιά Διαθήκη είναι ο ενυπόστατος λόγος του Θεού, δηλαδή αυτός ο Ιησούς Χριστός, τότε η αρχή που λέει η αρχή σοφία, η αρχή που τίθεται από τον Χριστό, την κάθε ψυχή, σαν αρχή πνευματικού βίου, είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός θα αρχίσει να σου βάλει αυτόν τον φόβο. Βλέπετε πως πρέπει λοιπόν να κρατήσουμε παρακαλώ αυτόν τον φόβο. Αλλά θα μου πείτε στην εποχή μας, θεωρούμε τον φόβο σαν ένα συμπέρασμα, σαν μια κατάσταση συμπλεγματική. Όλοι σήμερα λέμε η ψυχολογία, μακριά το φόβο από το παιδί, από τον άνθρωπο. Τον ένοχο φόβο, όχι των γονιμοποιών. Το δυστύχημα είναι ότι ταυτίζομαι των γονιμοποιών με τον ένοχον φόβον και τι, μαζί με το καλό πετούμε και το κακό. Μαζί με το κακό πετούμε και το καλό. Αυτό όμως είναι ένα λάθος. Ο φόβος ο σωστός είναι στεφάνι στον άνθρωπο. Λέει η Σοφία Σιράκ, φόβος Κυρίου, δόξα και κάθημα και εφροσύνη και στέφανος αγαλιάματος. Φόβος Κυρίου, κέρψη, καρδίαν, θα ευχαριστεί την καρδιά. Και δώσει εφροσύνη και χαράν και μακροημέρευση. Βλέπετε λοιπόν, ο Αδάμ εφοβήθηκε και κρύφτηκε. Ήταν ο ένοχος φόβος.
Έκτοτε όμως, εκείνος που πλησιάζει το Θεό, αποκτάει αυτόν τον γονιμοποιόν φόβον, για να μην χάσει το Θεό και τα κεκτημένα από το Θεό.